Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η συμμετοχή του κοινού στη χάραξη πολιτικής για την κλιματική αλλαγή? Γενικότερα το κοινό πρέπει να απαιτήσει να βελτιωθεί η συμμετοχή του. Γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ίδιες για όλο τον κόσμο. Οι πλούσιες κοινωνίες ή τα πλούσια μέλη της κοινωνίας έχουν μικρότερες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, γιατί θα στερηθούν λιγότερα πράγματα. Αντίστοιχα και τα πιο φτωχά κράτη έχουν μεγαλύτερες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, γιατί δεν έχουν χρήματα να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Αλλά όταν μιλάμε, ας πούμε, για τη δικιά μας την κοινωνία εδώ, την Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ότι πρέπει να απαιτήσουμε εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, ότι στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού το να αυξηθούν τα κόστη, να αυξήσουν οι πολιτικοί από μόνοι τους τα κόστη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν πρόκειται να το κάνουν, γιατί αυτό σημαίνει πολύ επιπλέον φορολογία στους πολίτες. Πρέπει οι πολίτες από μόνοι τους να καταλάβουν να εκπαιδευτούν, να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι ακριβώς οι συνέπειες για τις ζωές τους, και κατά κύριο λόγο και έχουμε το πρόβλημα ότι οι συνέπειες είναι πολύ μακροπρόθεσμες, δεν είναι συνέπειες που λέμε του χρόνου θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, είναι συνέπειες που λέμε σε 10 χρόνια θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, είναι συνέπειες που λέμε σε 20 χρόνια θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό μόνο αν καταλάβουμε τι συμβαίνει μπορούμε να απαιτήσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Η μεγαλύτερη συμμετοχή από μόνη της η εξουσία δεν θα θέλει να μας τη δώσει.